στο οποίο εμπλέκεται Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής σε παράνομο στοιχηματισμό. Μάλιστα βρέθηκαν χρήματα στην Κύπρο, σε διάφορες τράπεζες της Κύπρου, χρήματα που είναι αρκετά, δηλαδή μιλάμε για στοιχηματισμούς που υπερβαίνουν τις 60.000 κυπριακές λίρες. Φυσικά δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει το τεκμήριο της αθωότητας, είναι υπό έρευνα αυτή τη στιγμή και είναι μέσα στην έρευνα του ενεργεία. Ναι, και το στοιχηματισμός είναι υπέρ της έκπληξης ή είναι υπέρ του φαβορί. Περαιτέρω δεσμεύομαι, κύριε Βαλή. Όχι, αυτό είναι το βασικό. Άμα είναι υπέρ του, δηλαδή έπαιξε παράνομα, αν τυχόν είναι νορμάλ και παίζει ο Παναθηναϊκός με τα άσπρα χώματα και ποντάρει στο Παναθηναϊκό, δεν είναι τίποτα. Μιλάτε ονόματα, θα παρεξηγηθούμε τώρα. Λοιπόν, γιατί. Λέω, επειδή λέτε ονόματα ομάδων. Μα λέω Παναθηναϊκός άσπρα χώματα. Λέω μια μεγάλη ομάδα με μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λοιπόν έρευνα των αρχών επί του θέματος αυτού και μάλιστα έχουν ενημερωθεί από το Σεπτέμβριο οι ελληνικές αρχές. Από τις 12 Σεπτεμβρίου έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους και πέραν του διεθνούς ποδοσφαιριστή, του Έλληνα, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο και είναι αρκετά γνωστά. Που έπαιζαν συστηματικά παράνομα στην Κύπρο. Και επειδή το είπε και ο Παδημούλης, ξέρετε, κύριε Παδημούλη, το στοίχημα διεθνώς πάει να κάνει μεγαλύτερους τζίρους από τα ναρκωτικά και τα όπλα. Όταν λοιπόν βλέπουν. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μιλάμε δηλαδή για τζίρους απίστευτους. Είναι ένα και ξέρετε, δεν έπεσε κανένα πόνο στην UEFA για καθαρό ποδόσφαιρο ξαφνικά και άρχισε να κυνηγάει τα στημένα παιχνίδια τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί στημένα παιχνίδια γινόταν πάντοτε. Απλώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των στοιχηματικών εταιριών, οι οποίες δεν ανέχονται από κανέναν να βάζει το χέρι στην τσέπη τους. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας πόνος για καθαρό ποδόσφαιρο. Σωστά το επισημαίνετε. Απλώς εδώ έχουμε μία σκανδαλώδη ατιμορρησία και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και γενικά στην κοινωνία. Σωστά επισημάνθηκαν και τα παραδείγματα που αφορούν στην ατιμορρησία των πολιτικών που είναι συνδεδεμένοι με σκάνδαλα. Εδώ ακούστηκαν ονόματα που όχι μόνο είναι ανακατεμένοι με σκάνδαλα, ζητάνε και αναδρομικά. Ήταν μέσα στη λίστα αυτών που ζητάνε. Λέτε για τους 117 και αναδρομικές αυξήσεις. Οι κύριοι Τσοχατζόπουλος και Μαδέρης, από ό,τι διάβασα, είμαι στις λίστες. Ζητάγανε και αναδρομικά. Και 117. Λοιπόν, άρα, αν κάτι, επειδή οι πολίτες πια δεν έχουν εμπιστοσύνη και η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων δεν είναι τυφλωμένοι οπαδοί για να λένε ας ευνοείται έστω και με κομπίνες η ομάδα μου, θέλουν τίμιο ποδόσφαιρο και επειδή και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει συμφέρον να ξεβρωμήσει αυτή η κατάσταση, γιατί θα έχει πιο πολλά εισιτήρια, πιο πολλά τηλεοπτικά δικαιώματα, θα ξαναγεμίσουν τα γήπεδα. Κέρδος θα έχουν. Εδώ χρειάζεται όχι θεωρία, έμπρακτη πολιτική βούληση και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Στο διάλειμμα συζητάγαμε. Και έλεγε ο κύριος Παταβούκας, δεν λέω από κάποιο μυστικό στον κύριο Ιωαννίδη, ότι και εμείς στο πρόγραμμα του Πασόκ είχαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπονοώντας ότι δεν τα εφαρμόσανε. Όπως επίσης και η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν κυβέρνηση, άλλα πράγματα έκανε. Ήταν δεν αναφέρομαι στην περίοδο Ιωαννίδη, όλη την υπόλοιπη περίοδο. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι τώρα. Και νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ότι το θέμα είναι, άμα λες κάτι, να το κάνεις. Άμα ψηφίζεις κάποιο νόμο, να είναι ο ίδιος ο νόμος στην εφαρμογή του και για το δυνατό και για τον αδύνατο. Τώρα, γι' αυτό που είπατε, ο κύριος Οικονομόπουλος μέχρι και επικήρυξη αναγκάστηκε να εκδώσει. Ξέρω ότι είναι unfair αυτό που κάνω, αλλά το φέρνει συζήτηση, κύριε Οικονομόπουλε. Εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Το τι θα απαντήσω εγώ είναι δικό μου ζήτημα. Ναι, βεβαίως. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Επί του τι θέματος. Να σας πω για την επικήρυξη. Σας το λέω αυτό. Διότι ήταν μια ηθική αμοιβή καταρχήν, δεν ήταν μια επικήρυξη. Ήταν μια ηθική αμοιβή σε όποιον αστυνομικό ναι. συλλάμβανε και παρέδιδε τον Χρυσόστομο Ψωμιάδη στη δικαιοσύνη μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Αυτός που έβαλε τα χρήματα θα έκανε και μια έκπτωση αν αυτός ο αστυνομικός που τον είχε συλλάβει τον παρέδιδε και λίγο αργότερα. Εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος απεδείχθη ότι απλώς ήταν στην Ελλάδα την ώρα που ο Ψωμιάδης συνελαμβάνεται στα Σκόπια. Το θέμα όμως, αν με επιτρέπετε. Όπως το συζητάμε πάντως, τώρα για το με συγχωρείτε από αυτού, πρέπει να σας πω ότι εσείς ως ΑΕΚ έχετε πάρει τα στοιχεία από τον ανακριτή για την δικαστική σας διαμάχη, έτσι δεν είναι? Και νομίζω είστε και πολιτική αγωγή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πράγματι αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου, σας διέκοψα.
η ΑΕΚ παρήθεται ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση των στημένων. Και με βάση αυτή τη συμμετοχή έχω γνώση της δικογραφίας. Έλεγα λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο, κύριε Θωμαίδη, αυτή τη στιγμή μου θυμίζει στο πλοίο η Ελλάς, την αίθουσα του κινηματογράφου. Καθόμαστε και μιλάμε για το τι πάει στραβά στην αίθουσα του κινηματογράφου, όταν το πλοίο δεν μπορεί να κυβερνηθεί, γιατί το τιμόνι του δεν συνδέεται με το πιδάλιο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει και το ποδόσφαιρο θα λυθεί μόνο όταν πρώτον η χώρα καταστεί κυβερνήσιμη και το πολιτικό σύστημα αξιόπιστο. Δεν μιλώ για τα πρόσωπα, μιλώ για το σύστημα. Είναι σαν ένα κουβά με λάσπη. Όσο φρέσκο νερό και να ρίχνετε, αν αυτός ο κουβάς δεν προβλέπεται να αλλάζει κάθε 4 ή 8 χρόνια και να καθαρίζει, δεν θα κάνετε τίποτα. Άρα, καλά κάνετε και συζητάτε για το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το αντικείμενο της εκπομπής σας. Αν όμως δεν διορθώσουμε το σύστημα αυτό το οποίο μας δεσμεύει και μας εμποδίζει με τα μικρά να κάνουμε τα μεγάλα που απαιτούνται για να βγούμε από αυτή την κρίση, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όταν τα διορθώσουμε όλα αυτά, πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, σας διαβεβαιώ, μπορούν να γίνουν. Απλώς δεν μπορεί κανείς να περιμένει από το Χίτλερ του 1944 να αποναζιστικοποιήσει τη Γερμανία, ούτε από έναν χειρούργο να βγάλει μόνο στο μάχη του. Γι' αυτό δεν μπορεί να περιμένει από τα μέρη και τους ανθρώπους και τα κόμματα που δημιούργησαν το πρόβλημα να το λύσουν ή τη συλλογιστική του. Όταν όμως διορθωθεί, και ο τρόπος είναι πολύ απλός και πολύ γρήγορος, να είστε βέβαιος ότι το ποδόσφαιρο θα λάμψει όπως θα λάμψει κάθε δημόσια δραστηριότητα. Λοιπόν, από το κεντρικό πάνελ δεν περιμένετε καμιά λύση. Αυτό κατάλαβα εγώ. Το αποψινό κεντρικό δεν πάνελ. Βλέπω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπω ένα πολύ πετυχημένο προπονητή μπάσκετ. Καλά, είναι βουλευτής όμως, ξέρετε και υπήρξε βλέπω και έναν άνθρωπο. Ο Ιωαννίδης είναι γνωστός ως προπονητής. Εγώ δεν τον έμαθα ως βουλευτή. Βλέπω έναν άνθρωπο, τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος σήκωσε μόνος του σχεδόν στο κοινοβούλιο τη σημαία στην εξεταστική για τη Siemens. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι συνασπισμός. Συνεργάθηκα όμως εξαιρετικά με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία για να χυθεί άπλετο φως αυτήν την υπόθεση, η οποία κουκουλώθηκε. Βλέπω τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι ένας νέος πολλά υποσχόμενος άνθρωπος, ο οποίος δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα εξουσίας. Τον κύριο Παταγούτα, τον οποίο τον ξέρω, σαν ένα πολύ γνωστό μπασκετμπολίστα. Χάσατε δεν βλέπω κάποιους εκπροσώπους του συστήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή είτε να λογοδοτήσουν είτε να δώσουν λύσεις. Κύριε Πλεύρη, δεν δέχεστε ότι κυβερνάτε τελικά. Χαμογελάτε κάθε φορά. Κυβερνάμε. Ήταν προφανής, πάντως, αν μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα. Όταν ήρθε ο κύριος Κόκαλης στην Εξεταστική Επιτροπή της Siemens, εγώ δεν σκέφτηκα ότι ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος του Ολυμπιακού. Παρότι Ολυμπιακός, δεν σκεφτήκατε αυτό. Σκέφτηκα ότι ο κύριος Κόκαλης με τη Siemens ήταν για χρόνια συνεταίροι και φουσκώναν τις τιμές με τις οποίες προμήθευαν τον ΟΤΕ και είχαν φτιάξει καρτέλ. Λοιπόν, με την εταιρεία του την Intracom. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι πολλοί βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είτε λείπανε, είτε όσο περίμενε, πήγανε και τον χαιρέτησαν στο δωματιάκι που περίμενε και του υπέβαλαν τα σέβη τους. Και αν δείτε τα πρακτικά, κύριε Θωμαίδη, θα δείτε ότι όταν ερχόμαστε στα δύσκολα με τους ισχυρούς, εκεί το πολιτικό σύστημα που θα κάνει και θα ράνει και θα σκίσει τη γάτα, γίνεται γατούλα. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα πλέον για τις λύσεις που μπορούν να υπάρξουν σε αυτή την ιστορία που λέγεται ανεκπλήρωτη κάθαρση στο ποδόσφαιρο.